Λίγες μέρες πριν από την δεύτερη και φυσικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και θεωρήσαμε σκόπιμο και θα αποδειχθεί αν είναι και χρήσιμο να μιλήσουμε με τον βουλευτή της αριστεράς στο νομό Λακωνίας, τον 39χρονο συμπολίτη μας, Σταύρο Ραχοβίτη. Σταύρο, και από κοντά συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Ναι, σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή δύναμη, σου εύχομαι. Θέλω να πεις καταρχάς, βουλευτής της αριστεράς στη Λακωνία, η Λακωνία για πρώτη φορά εξέλεξε βουλευτή από αυτό το χώρο. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Καταρχήν, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεις να πούμε δύο πράγματα και ελπίζω να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα. Σχετικά με το ερώτημά σου, αυτή η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη. Όχι τόσο για μένα που ενδεχομένως ίσως δεν το έχω αντιληφθεί ακόμα τι σημαίνει αυτό, όσο για τον κόσμο που βλέπω γύρω μου. Παλιούς αριστερούς ανθρώπους που αυτό το θεωρούσαν για τη Λακωνία, για τα τοπικά δεδομένα, κάτι απίθανο. Έτσι το εισπράττω. Βέβαια, ξαφνικά ο κόσμος που μας ψήφισε δεν έγινε αριστερός, έτσι. Σηματοδοτεί όμως μια αλλαγή που τη βλέπουμε καθημερινά στον κόσμο. Μια αλλαγή που εκφράζεται περισσότερο στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο κόσμος. Δηλαδή, όπως είναι αδιανόητο, όπως ήταν αδιανόητο μέχρι πριν λίγο καιρό να υπάρξει αριστερός βουλευτής, έτσι ήταν αδιανόητο ότι θα βρεθούμε σε αυτή την οικονομική κατάσταση στο 2010, έτσι. Θέλω να μου πεις αν υπήρχε προμήνυμα σε αυτό, δηλαδή ότι θα εκλεγεί βουλευτής. Φαντάζομαι δεν ήρθε ξαφνικά, είχατε μία μακρά πορεία με συμμετοχή στα κινήματα, με παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στα χαράτσια, παντού. Υπήρχε προμήνυμα, είχες προγευθεί ότι κάτι θα αλλάξει? Υπήρχε προμήνυμα, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Έτσι, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Όλος ο κόσμος που δουλεύαμε μέσα στην κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, η πορεία της οικονομίας που πήγαινε και το αγκάλιασμα του κόσμου και η εναπόθεση της ελπίδας, ήταν φανερό ότι υπήρχε. Φτάνοντας όμως στις εκλογές, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτή η ανατροπή θα γινόταν. Μάλιστα. Ότι η ανατροπή στην κοινωνία θα ήταν τόσο έντονη, τόσο δυναμική και τόσο ραγδαία. Και ενώ γίνεται η ανατροπή, Σταύρο Ραχοβίτη, και δεν το πιστεύει σχεδόν όλο το φάσμα των ανθρώπων της επικοινωνίας και των media, αρχίζουμε να ακούμε για σαφή πολιτικό ή ασαφή πολιτικό λόγο. Σήμερα λοιπόν θέλω όσο γίνεται πιο σαφής να είναι η απαντήση σου στα θέματα που θέλουν να ακούσουν οι αναγνώστες μας και οι ακροατές μας. Και κάνω αρχή με το μνημόνιο. Ποια είναι η σαφής θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημόνιο? Το θέμα, είμαστε και τυχεροί που δίνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, ξεκαθάρισε το πρόγραμμά μας, επικαιροποιήθηκε μάλλον, γιατί ξεκάθαρο ήταν πάντα, όσο και τα κρατεά μέσα ενημέρωσης να θέλουν να το παρουσιάσουν διαφορετικά. Ξεκαθάρισε χτες με τη συνέντευξη του Προέδρου στην Αθήνα και την παρουσίαση του προγράμματος. Όσον αφορά λοιπόν το μνημόνιο, έχουμε και τα δανειακή σύμβαση, ό,τι συμβαίνει σήμερα, έχουμε ξεκάθαρα τρία στάδια. Ναι. Το πρώτο στάδιο είναι το μνημόνιο και η εφαρμοστική του νόμη. Εμείς λέμε ότι το μνημόνιο και η εφαρμοστική του νόμη θα ακυρωθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεσμεύουν τη χώρα, τη δεσμεύουν σε μια λογική η οποία πάει κατευθείαν στην καταστροφή, οδηγεί στη δραχμή. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι δυνάμεις της δραχμής και ποιες είναι οι δυνάμεις του ευρώ. Το μνημόνιο, αν προσπαθήσει να εφαρμοστεί, το δεύτερο μνημόνιο, ναι, θα έχει την τύχη του πρώτου. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε. Το δεύτερο μνημόνιο κανένας δεν ισχυρίζεται ότι θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όλοι οι οικονομολόγοι και οι διεθνείς κύρους πολιτικοί, εκτός από μια νομεκρατούρα γύρω από τη Μέρκελ, είναι ξεκάθαροι ότι το μνημόνιο και το δεύτερο οδηγεί στην αποτυχία, άρα οδηγεί στην έξοδό μας από το ευρώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό θα ακυρωθεί. Άρα, σε αυτούς που λένε ότι εσείς θα βγάλετε τη χώρα από το ευρώ και θα την πάτε στην δραχμή, απαντάτε ότι το μνημόνιο είναι αυτό. Το μνημόνιο είναι αυτό που μοιραία θα βγάλει τη αυτό. Χώρα. Η εξίσωση, όπως χαρακτηριστικά, μάλιστα, είπε ο πρόεδρος εχθές, είναι ότι μνημόνιο ίσον δραχμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και κάτω, υπάρχει η δανειακή σύμβαση, που είναι κάτι άλλο από το μνημόνιο. Η δανειακή σύμβαση θα επαναδιαπραγματευτεί. Για να επαναδιαπραγματευτεί σωστά, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τις κρατούσες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Καλό θα είναι να μην πάμε σε μονομερή επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, να βρεθούμε σε επαφή, να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι που
ήδη έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια σαφέστατη στροφή στην πολιτική της Ευρώπης ότι η Δανειακή Σύμβαση πρέπει να τροποποιηθεί. Διαχωρίζεται λοιπόν σαφώς το μνημόνιο, τα μνημόνια με τη Δανειακή Σύμβαση. Άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το τρίτο κομμάτι πάνω σε αυτό είναι το κομμάτι του χρέους. Το χρέος το ίδιο, που κινδυνεύει να μας καταπιεί, αυτό μας καταπίνει, αυτή είναι η μαύρη τρύπα. Το χρέος λοιπόν, εμείς λέμε ότι ένα μέρος του, ένα μεγάλο μέρος του πρέπει να διαγραφεί. Γιατί είναι επαχθές. Γιατί είναι ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε όχι με σκοπό τις ανάγκες του ελληνικού λαού, αλλά με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων εγχώριων και του εξωτερικού. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα πρέπει να διαγραφεί, ένα μέρος του, το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί όσο οφείλουμε σαν ελληνικό κράτος, σαν συνέχεια της ελληνικής πολιτείας. Δεν είμαστε μπαρτατζίδες. Ακριβώς. Δεν είμαστε μπαρτατζίδες. Αλλά να πληρώσουμε ποιο. Αυτό που πραγματικά ωφέλησε τον ελληνικό λαό. Έτσι. Δεν πήγε σε μίζες, δεν πήγε σε εξοπλισμούς οι οποίοι εξυπηρέτησαν άλλα συμφέροντα. Ναι. Αυτό πρέπει να πληρώσουμε. Θέλω να μου πεις, Σταύρο Ροκοβίτη, αν πάνω στο θέμα αυτό, ποια είναι τα χρέη μας και ποιες είναι οι δυνατότητές μας, έχετε σαφή εικόνα ώστε να έχετε καταρτήσει και ένα πρόγραμμα που να είναι ρεαλιστικό. Θυμίζω τη φράση «λεφτά υπάρχουν». Μήπως ο σχεδιασμός έχει γίνει σε σαφρά δεδομένα ή έχετε ακριβή εικόνα? Όχι, η εικόνα που έχουμε είναι ακριβής και δυστυχώς. Είναι ακριβής και το λέω το δυστυχώς γιατί η πραγματικότητα είναι ζωφερή. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε μαγικά ραβδιά. Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε και χτες, το οποίο προβλέπει αύξηση των εσόδων του ΑΕΠ 1% κάθε χρόνο μέχρι 4% στην τετραετία, το οποίο θα προέρχεται σαφέστατα από ελάφρυνση των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων και ταυτόχρονα πληρωμή των υποχρεώσεών τους των υψηλότερων φορολογικών εισοδημάτων. Έτσι. Τα μέτρα όπως παρουσιάστηκαν, είναι κοστολογημένα όλα μέχρι τελευταία δεκάρα. Τι προβλέπετε? Το πρώτο που προβλέπετε, δεν θα τα πούμε όλα, θα πούμε τα χαρακτηριστικά βέβαια για να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Το πρώτο που προβλέπετε είναι η δημιουργία περιουσιολογίου για όλους τους Έλληνες και όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα καταγραφεί η περιουσία που κατέχουν οι Έλληνες πολίτες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουμε σαφή εικόνα και να φορολογηθεί ο καθένας με βάση αυτό που κατέχει. Το δεύτερο είναι ότι θα δημιουργηθεί, το δεύτερο σημαντικό, κατά σημαντικότητα της σπουδαιότητας, θα γίνει μία συζήτηση με τους εφοπλιστές, έτσι, με τα μεγάλα συμφέροντα, έτσι ώστε να καταλάβουν και αυτοί ότι ότι πρέπει σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα, θα πρέπει να χάσουν το πλήθος των φοροαπαλλαγών τους και να συνεισφέρουν αυτά που πρέπει να συνεισφέρουν στη χώρα μας, έτσι, σαν πατριώτες. Αφενός, αφετέρου, θα πρέπει να εξισωθούν με αυτά που πληρώνουν οι πλούσιοι και το μεγάλο κεφάλαιο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι κάτι παράλογο. Έτσι, αυτό που συνέβαινε στη χώρα μας είναι το παράλογο. Όχι αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και αυτό που λέμε κι εμείς. Έτσι. Μάλιστα. Ο νομός μας είναι αγροτικός. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να το δώσουν και άλλο χαρακτήρα, αλλά είναι γνωστό και εσύ σαν γεωπόνος το ξέρεις καλύτερα από όλους ότι η ευτυχία των Λακώνων βασίζεται πάνω στην αγροτική παραγωγή. Δυστυχώς είναι δυστυχείς οι Λάκωνες. Εσείς ως πολιτική πρόταση έχετε λύσεις ρεαλιστικές ώστε να μπορεί να ισχυριστεί σήμερα ένας Λάκωνος αγρότης, παραμένω να είμαι αγρότης και έχω μέλλον σε αυτόν τον τόπο? Και ποια είναι η εικόνα που έχεις για τα προβλήματα που έχουν αυτή την περίοδο οι Λάκωνες? Όπως σωστά είπες στην αρχή, έχω την τύχη να έχω και τις δύο ιδιότητες. Σε έναν αγροτικό νομό να έχω και την ιδιότητα του γεωπόνου. Δύο πράγματα θα πούμε πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι τις λακωνικές επιχειρήσεις τις έχουν πνίξει τα χρέη. Έτσι. Όλες οι επιχειρήσεις για να πάρουν ένα καλλιεργητικό δάνειο για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της παραγωγής, έτσι, γιατί όπως γνωρίζουμε καλά είναι άλλες οι ανάγκες που πρέπει να λυπάνουν, να επενδύσουν, ας πούμε, στην παραγωγή τους και άλλες το χρονικό σημείο που θα εισπράξουν την παραγωγή. Για αυτό, να καλύψουν αυτή τη χρονική υστέρηση, ναι, χρειάζονται ένα κεφάλαιο κίνησης. Οι λακωνικές μονάδες παραγωγής, έτσι, τα λακωνικά αγροκτήματα, είναι όλα πνιγμένα και υποθηκευμένα στην Αγροτική Τράπεζα. Εκεί είναι το πρώτο μεγάλο μέρος. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε τη ρύθμιση μέχρι την απαλληφή
ενός μεγάλου μέρους των αγροτικών χρεών. Ένα το κρατούμενο. Έτσι να μπορέσουν να πάρουν ανάσα, να ξαναμπούν στην παραγωγή. Για να μην πληρώνουν ό,τι όφελος έχουν από την παραγωγή τους, το όποιο κέρδος που τους μένει πίσω στην αγροτική τράπεζα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Και όταν λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, τι εννοούμε? Εννοούμε από το κομμάτι της παραγωγής, έτσι, με κίνητρα στην παραγωγή, μέχρι το κομμάτι της εμπορίας που μέχρι τώρα ξέρουμε ότι είναι ανεξέλεγκτο. Προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα μητρό που θα είναι μόνο καταγραφής. Μα τι νόημα έχει ένα μητρό μόνο καταγραφής? Αν δεν βάλεις τάξη στους κανόνες, δεν ρυθμίσεις τη λειτουργία της αγοράς, που αυτός είναι ένας ρόλος που κατά τη γνώμη μας πρέπει να τον παίξει στον κράτος, δεν έχει νόημα, δεν προσφέρεις κάτι. Άρα λοιπόν στο κομμάτι της παραγωγής, της πρωτογενούς παραγωγής ως απαραίτητο κλάδο ανάπτυξης, εμείς έχουμε θέσεις, έχουμε πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε και σε αυτό το κομμάτι την οικονομία. Είσαστε διατεθειμένοι δηλαδή να συγκρουστείτε με όλο αυτό το φάσμα των μέσα ζώντων που εκμεταλλεύονται τον αγρότη? Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε να διασώσουμε στην οικονομία μας, πρέπει να συγκρουστούμε με κάποιους. Πρέπει να σπάσουμε αυγά δηλαδή για να κάνουμε μελέτα. Έμαθα ότι ήσασταν στη Σκάλα, στην ευρύτερη περιοχή. Τι σας είπαν οι αγρότες εκεί της περιοχής? Εκεί αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Βαλέντσι. Η τιμή πέρυσι ήταν για εμπορία γύρω στα 35 λεπτά και έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω. Και φέτο είναι στα 5 λεπτά για χυμοποίηση και στα 8 λεπτά για εμπορία. Η καθίζηση είναι τεράστια. Αν το κόστος παραγωγής στο Βαλέντσι είναι γύρω στα 18 με 20 λεπτά το κιλό μόνο για να καλλιεργηθεί, καταλαβαίνετε ότι με τα 8 λεπτά και πολύ περισσότερο με τα 5 δεν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα παραγωγής. Έτσι. Αυτό όμως δεν συνέβη ξαφνικά. Είναι μια ιστορία η οποία άφησαν να εξελιχθεί και να κατρακυλήσει μέχρι εδώ. Στρεβλή από την αρχή. Δηλαδή. Στρεβλή από την αρχή. Στρεβλή από την αρχή. Δηλαδή τις καλές εποχές δεν πάρθηκαν μέτρα έτσι ώστε αυτή η συνέχεια να διασφαλιστεί. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, με το κομμάτι της εμπορίας δεν έγινε καμία επέμβαση έτσι ώστε οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να είναι φερέγγοι. Υπάρχουν και φερέγγοι φυσικά, έτσι, αλλά να υπάρξει ένας έλεγχος του παιχνιδιού. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα σας πω, ότι εχθές τη σύσκεψη την είχε συγκαλέσει ο συνεταιρισμός, έτσι, και μπράβο του, και είχε πλαισιωθεί από πολλούς παραγωγούς, οι οποίοι όμως μέχρι πέρυσι διακινούσαν τα πορτοκάλια τους εκτός συνεταιρισμού. Στα δύσκολα, θυμόμαστε τους συνεταιρισμούς. Ναι. Θυμόμαστε τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν τέτοιες δομές. Επί σειρά ετών, κύριε Ραχοβίτη, Σταύρο, παρακολουθήσαμε, και αν κάνω λάθος να με διαψεύσεις, παρακολουθήσαμε ίσως αυτούς τους παραγωγούς που λες να κρέμονται πάνω από τον ΕΛΓΑ, πάνω από αποζημιώσεις, πάνω από χρηματοδοτήσεις ή κάτω από αυτά. Είναι λύση αυτό? Όχι, αυτό δεν είναι λύση σε καμία περίπτωση. Αυτό, μα οι επιδοτήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων και οι αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ που έφτασαν τον ΕΛΓΑ το 2009 να χρωστάει 3,5 δισεκατομμύρια, να έχει άνοιγμα 3,5 δισεκατομμύρια, έτσι σε βάρος των... και αυτά φυσικά πέρασαν στον προϋπολογισμό. 3,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό σημαίνει ότι εσείς και εγώ θα κληθούμε να πληρώσουμε αυτά τα λεφτά που μοιράστηκαν όπως μοιράστηκαν. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο με τις επιδοτήσεις είναι ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν σαν οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς, σαν συμπλήρωμα του οικονομικού τους προϋπολογισμού και όχι σαν κίνητρα για επένδυση. Έτσι, όχι σαν κίνητρα ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα για να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, όταν αυτά θα λιγοστέψουν ή όταν αυτά δεν θα υπάρχουν. Έτσι. Δυστυχώς, αν λείψουν οι επιδοτήσεις, μεγάλο μέρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε σε ένα κυρίαρχο θέμα που απασχολεί την ελληνική και τη λακωνική κοινωνία και είναι το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Είναι γενικός βέβαια ο όρος μεταναστευτικό, γιατί είτε δίκαια είτε άδικα μέσα εκεί χωνεύει όλους. Ήθελα να μου πείτε, κάποιοι ισχυρίζονται πως μια αριστερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας αναγκάσει να μάθουμε το καλημέρα σε όλες τις γλώσσες της Ασίας και της Αφρικής. Ναι. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η πολιτική σας σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πόνο. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε τις αιτίες που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να αναζητήσουν τη μοίρα τους στην Ελλάδα. Έτσι. Και περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα εγκλωβισμένοι είναι οι άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχει η συνθήκη του Δοβλίνου 2, όπως καλά ξέρετε, η οποία τι λέει, ότι στη χώρα εισαγωγής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μετανάστης εγκλωβίζεται. Όλοι αυτοί οι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να προωθηθούν, να πάνε να δουλέψουν, να πάνε στη Γερμανία, στις χώρες του Βορρά, όπου υπάρχουν μεροκάματα. Και κανένας δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, σε μια χώρα που έχει κρίση, που τα παιδιά της φεύγουν. Θα ακούσατε τα στοιχεία, 11.000 ναι. Ελληνόπουλα μορφωμένα ναι. βρέθηκαν στη Γερμανία. Ελληνόπουλα, η νέα γενιά, τα μορφωμένα παιδιά, αυτά που θα έπρεπε να επανεκκινήσουν την ελληνική οικονομία. Πόσο μάλλον οι μετανάστες οι άνθρωποι. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή αυτών των ανθρώπων, να δούμε ποιοι είναι, να τους δώσουμε μια κάρτα, να τους ελέγξουμε υγειονομικά για τη δικιά τους προστασία αλλά και του ντόπιου πληθυσμού, έτσι, για το τι ασθένειες μπορεί να υπάρχουν, και από εκεί και πέρα με αυτή την κάρτα, με την καταγραφή, να προωθηθούν στις χώρες που θέλουν να πάνε. Δεν υπάρχει λόγος να μένουν εδώ. Άλλωστε, θα σας πω και το χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί στα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και της Πάτρας, έτσι, που ελέγχουν να μην φύγουν, ναι. από ότι υπάρχουν στα σύνορα για να μην έρθουν. Είναι παραλογισμός. Άρα αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία και με την εγκληματικότητα στην οποία έχουν μερίδιο και οι μετανάστες ή οι λάθρομετανάστες, μας λέτε ότι είναι το σύμπτωμα, είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης. Μιας κατάστασης και μιας πολιτικής των μέχρι τώρα κυβερνώντων, οι οποίοι έσκυβαν το κεφάλι στους δυνατούς της Ευρώπης και έλεγαν ότι ναι, μάλιστα, θα το καταπιούμε και αυτό, μάλιστα. το καταπιούμε και αυτό. Μιλήσατε για αστυνομία πριν. Πάνω στον τομέα αυτό της ασφάλειας του πολίτη, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζετε τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν οι κλάδοι αυτοί, γιατί από ό,τι ξέρω είναι πολλά. Βεβαίως είναι πολλά και πρόσφατα σε τοπικό επίπεδο είχαμε και μια συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, με τους, το Συνδικαλιστικό των Πυροσβεστών και με το διοικητή, τον αστυνομικό διευθυντή του νόμου. Τα προβλήματα στην αστυνομία είναι πολλά και το κυριότερο είναι η έλλειψη προσωπικού στην περιφέρεια. Προσωπικό υπάρχει. Υπάρχει στην Αθήνα όμως, στις μονάδες αποκατάσταση της τάξης, για να κυνηγάνε διαδηλωτές, για να φροντίζουν και να προσέχουν την κρατούσα αστική τάξη. Την απειλούμενη. Την απειλούμενη, έτσι. Στην επαρχία, στο νομό μας μάλιστα, υπάρχει ένα 30% έλλειψη προσωπικού. Ναι. Και όπως πολύ σωστά είπε ο αστυνομικός διευθυντής και είναι πάγια θέση μας, η πρόληψη είναι το παν. Από ότι η αστυνόμευση και η καταστολή. Η πρόληψη είναι. Αν υπήρχαν περιπολίες που έβγαιναν στα χωριά, που έλεγχαν την κατάσταση, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, δεν θα υπήρχε αυτή η εγκληματικότητα ή τουλάχιστον θα ήταν πιο περιορισμένη. Τώρα έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Η υπερσυγκέντρωση δυνάμεων στην Αθήνα οθεί και την εγκληματικότητα, την οργανωμένη εγκληματικότητα, την οθεί στην επαρχία. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι θέμα πρώτον πολιτικής βούλησης για την κατανομή, έτσι, και δεύτερον σωστής διαχείρισης από τα αρχηγεία και το Υπουργείο το συγκεκριμένο για τη διαχείριση της κατάστασης στην κατεύθυνση της πρόληψης και όχι της καταστολής. Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι με επικεφαλής μιας κυβέρνησης τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα ξαναδούμε ΜΑΤ? Είναι ένας, ξέρετε, μια υπεραπλούστευση βέβαια αυτή η συλλογιστική, αλλά πείτε μου, πώς θα αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση η δική σας μία έξαρση, ή δεν θα υπάρχουν εξάρσεις? Αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Μπόνο, ότι με μια κυβέρνηση της αριστεράς, τα χρόνια αιτήματα του κόσμου, δεν ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν, έτσι, ότι θα αποκατασταθούν. Σιγά σιγά βέβαια, γιατί είπαμε και πριν ότι δεν έχουμε μαγικά ραβδιά, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως αυτή η κοινωνική ένταση που δημιουργείται από τις κοινωνικές ανισότητες θα πάψει σιγά σιγά να υφίσταται. Άρα δεν θα υπάρχει λόγος καταστολής. Έτσι. Και αν ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε όποια θέση βρεθεί, είτε λειτουργού, είτε εκλεγμένου, είτε αιρετού, αν κάνει αυτό που εκφράζει το λαϊκό αίσθημα, δεν έχει να φοβάται και τίποτα. Μάλιστα. Πείτε μου, επειδή ακούμε στην διαγράμμιση που επιχειρείται τελευταία στο ποιο κόμμα είναι ευρωπαϊκό, ποιο έχει περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θέλω να μου απαντήσετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτόν τον προσανατολισμό που περιγράφει τον ευρωπαϊκό, είναι ένα απλό ιδεολόγημα ή έχετε συγκεκριμένες θέσεις στρατηγικές που θα οδηγήσουν και σε συνεργασίες? Δηλαδή, πώς θα χειριστείτε θέματα που αφορούν τις διεθνείς μας σχέσεις και εθνικά θέματα ακόμα? Αυτό που ακούγεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι
Όχι υπεραπλουστεύσεις, είναι λαϊκισμός των μέσων, των κραντεών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Θα σας παρέπεμπτα στο πρόγραμμα. Έτσι, το πρόγραμμα προέκυψε από σύνθεση. Και η σύνθεση δεν είναι κακό πράγμα. Είναι καλό πράγμα. Η σύνθεση συνιστοσών οδηγεί σε μια συνισταμένη. Αυτή η συνισταμένη λοιπόν εκφράζεται μέσω του προγράμματος. Στο ερώτημά σας αυτό καθεαυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κινητοποιηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργώντας συνεργασίες. Βέβαια τώρα οι συνεργασίες αυτές δημιουργούνται από ένα κόμμα αριστερό, μικρό της αντιπολίτευσης. Μέχρι πριν από λίγο τώρα, μέχρι τελευταίες εκλογές με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε ότι αύριο αυτές οι κινήσεις θα συνεχιστούν, που θα συνεχιστούν μάλλον, θα είναι με ένα κόμμα εξουσίας. Άρα ως κόμμα εξουσίας, ως κυβέρνηση δηλαδή, μπορείς να μιλήσεις διαφορετικά με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Ολάντ, έτσι, με την Ιταλική και Ισπανική κυβέρνηση, έτσι, και να διαμορφώσεις τις συμμαχίες σου με άλλο στάτους. Με άλλο καθεστώς. Είναι αυτό που είχε πει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξή του στον κύριο Κούλογλου, ότι μη μου ζητάτε να απαντήσω σε ερωτήματα αν προηγουμένως δεν ξέρω το ποσοστό που θα μου δώσει ο λαός. Ας μου δώσει ποσοστό και σωστό. Τότε τα συζητάμε. Αυτό εννοείται. Αυτό ακριβώς. Από τη θέση, είναι και θέμα δύναμης. Είναι και θέμα δύναμης. Από τη θέση ισχύως, από ποια θέση καλείσαι να μιλήσεις. Με το 3% που είχε μέχρι τώρα, μπορούσε να μιλήσει με ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Με το 17 και αξιωματική αντιπολίτευση που του έδωσε ο ελληνικός λαός γιατί τον εμπιστεύτηκε, είναι διαφορετική η φωνή του. Και με την αυριανή τάση που ευελπιστούμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και κυβέρνηση, φυσικά η βαρύτητα είναι διαφορετική. Γιατί, όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που απέκτησε δύναμη, φούσκωσε. Είναι ο ελληνικός λαός που σπρώχνει, που εκφράζεται από πίσω. Μιλάς με τη θέληση του ελληνικού λαού πλέον. Υπάρχει μερίδα πολιτών και πολιτικών που η λέξη Τουρκία τους φοβίζει. Υπάρχει άλλη μερίδα που τους προκαλεί. Κάποιους άλλους τους αφήνει αδιάφορους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει όταν ακούτε τη λέξη Τουρκία? Η Τουρκία είναι ένας γείτονας. Είναι ένας γείτονας που περάσαμε καλές και κακές ιστορικά στιγμές. Έτσι. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα μπούμε σε μια περίοδο καλών σχέσεων. Βάσει όμως σεβασμού της διεθνής νομιμότητας και των διεθνών συμβάσεων. Έτσι. Αν και οι Τούρκοι σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους, έτσι, τις συμμαχίες που έχουμε μαζί στον ΝΑΤΟ, μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνέτεροι. Έτσι. Αν σεβαστούν αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε λόγο να έχουμε κακή γειτονία. Άλλωστε, εμείς και η Κύπρος είμαστε αυτοί που στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Έτσι. Αν η Τουρκία αποφασίσει ότι θέλει όντως να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ξέρει ότι έχει δύο συμμάχους. Τελικά, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η προγραμματική πολυφωνία ή δεν υπάρχει? Ξεκαθαρίστε μας και αυτό. Το πρόγραμμα είναι μία συνισταμένη. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πίσω από το πρόγραμμα, λοιπόν, όλες οι συνιστώσεις που, όπως είπαμε, πολυφωνία είναι σύνθεση, είναι καλό πράγμα, δεν πρέπει να τη φοβόμαστε και να την κουκουλώνουμε, όπως συμβαίνει σε όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί ξέρετε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αριθμοί 7 τάσεις. Έτσι. Ναι. Μπροστά στην κουτάλα όμως της εξουσίας και τη σημαία της εξουσίας, αυτές οι τάσεις παραμερίζονται. Εδώ με την κυρία Μπακογιάννη υπήρχε ένας πόλεμος ανελέητος και ξαφνικά βγήκανε μαζί συνεταιράκια. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Σε εμάς υπάρχει μία σύνθεση. Αυτή η σύνθεση οδηγεί, είναι δημοκρατική, δημιουργική και οδηγεί σε ένα πρόγραμμα, σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το καλό. Έτσι. Και έτσι θα πορευτούμε και έτσι θα προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, από την άλλη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ναι, που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, δεν χωράνε διαφορές στο προς τα που θα κοιτάει η τσαγέρα. Έτσι. Το θέμα είναι να είναι γεμάτη. Έτσι. Άρα, αυτό που εισπράττει ο κόσμος, ειδικά μετά την 6η του μηνός Μαΐου, ότι υπάρχει πολυφωνία ή καμιά φορά έχουμε ακούσει και διάσταση απόψεων, είναι και θέμα καθαρά επικοινωνιακού χειρισμού. Είτε ακριβώς κακού από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από κάποια μέσα που δεν είναι μαζί σας. Τα πιο πολλά μέσα μας δεν είναι μαζί μας. Το κατεστημένο στα κρατεά μέσα ενημέρωσης είναι τόσο βαθιά συνδεδεμένο με το κομματικό κράτος και τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Έτσι. Οι ρίζες είναι πολύ βαθιές. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια ομοβροντία σε ένα πάνελ, έτσι, των βουλευτών
των, μεγάλων, των πρώην μεγάλων κομμάτων και των δημοσιογράφων εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκουν ένα χριστιανό εκεί πέρα, τον βάζουν στον τοίχο και το στείλουν. Και ψάχνουν από λέξεις να δημιουργήσουν ρογμές. Έτσι, και να δημιουργήσουν στον κόσμο την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα κτλ. Που στην πραγματικότητα ο ερωτώμενος υπό την πίεση όλων των άλλων δεν εξαρτάται τι έχει πίσω του, ας πούμε, αν ανήκει σε συνιστόσα ή όχι. Έτσι προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Πιάνονται από μία λέξη που στη ροή του λόγου μπορεί να υποθεί και γίνεται η τρίχα τριχιά, ας πούμε. Και προσπαθούν να το ανάξουν ότι αυτή είναι άποψη συνιστόσα κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει. Τι εννοεί ο Αλέξης Τσίπρας όταν λέει θα τα βάλω με το καθεστώς των media, των μέσων ενημέρωσης, θα εξηγιάνω το χώρο. Έχει καταλάβει τι λέει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το έχει νιώσει. Είναι πολύ βαριά. Όχι, το έχει καταλάβει, το έχει νιώσει, το έχει βιώσει. Το έχει βιώσει. Βασικά πρέπει να κοπεί αυτό που λέγαμε ο ομφάλιος λόρος μεταξύ του κομματικού κράτους, έτσι, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι να πληροφορεί και να ενημερώνει τον κόσμο αντικειμενικά, έτσι, κατά το δυνατόν φυσικά, γιατί ο καθένας έχει και το χρώμα του, έχει την ταυτότητά του, έτσι. Όμως, αυτό να μην είναι συνδεδεμένο με τις ρίζες του κομματικού κράτους. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις άδειες για την τηλεόραση, για τις συχνότητες, έτσι. Είτε στην τηλεόραση, είτε στα ραδιόφωνα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια διαπλοκή. Έτσι, κρατάει αφενός όμηρους τους καναλάρχες και οι όμηροι ταυτόχρονα κρατάνε τους κυβερνούντες. Φαύλος κύκλος. Είναι ασφαλός. Αυτό μπορεί να σπάσει, όχι μπορεί να σπάσει, είναι εύκολο να σπάσει. Πρέπει να μπει όμως μια τάξη. Πείτε μου κάτι όμως, πες μου κάτι, Σταύρο. Ναι. Αν αναλάβετε τις τύχες της χώρας, ο κόρακας εύκολα γίνεται κόλακας και μπορεί να σας πλησιώσουν τα μέσα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αντέξει. Τι άνθρωπος είναι, είναι αυτόφωτος, είναι πολιτικών με πυγμή ή είναι απλά μια μόδα της εποχής που σημαίνει ότι δεν θα αντέξει τις πιέσεις ενός καθεστώτος που θα πάει δίπλα του, ενδεχομένως. Σωστό αυτό που λέτε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν γεννήθηκε χτες. Είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του συνασπισμού εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αντέξει όλες αυτές τις επιθέσεις. Αντέχει ακόμα στην ανελαίτη επίθεση που γίνεται αυτές τις μέρες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα, είναι ένας νέος άνθρωπος διαβασμένος πολιτικά. Έχει όραμα και πίσω από τον Τσίπρα υπάρχει και ένα πολύ καλό επιτελείο, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία φροντίζει και τον έχει up to date, που λέμε, πάντα ενημερωμένο, έτσι. Αυτός ο συνδυασμός της προσωπικότητάς του με την καλή ομάδα από πίσω δημιουργεί έναν ηγέτη. Έτσι. Του δίνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον Τσίπρα, θα έλεγα ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Είπαμε από την αρχή ότι το βίωσε και το βιώνει, τι συμβαίνει. Μάλιστα. Άρα ξέρει και πώς να κόψει αυτές τις ρίζες της διαπλοκής. Ευχής έργο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Αρνοβίτη, για την κουβέντα που είχαμε. Λίγο πριν τη συνέντευξη, όταν είπα σε ένα συμπολίτη μας θα έχουμε συνέντευξη με τον Σταύρο Αρνοβίτη, μου είπε πες του ότι έχει ένα χαρακτηριστικό ακαταμάχητο. Ότι, και το σημείωσα, ότι πράγματι εργάζεται, πράγματι ζει στη Λακωνία και είναι μόνο 39 χρονών και είναι τρίτεκνος. Αυτά είναι μεγάλη περιουσία, μου είπε ο πολίτης. Καλή επιτυχία, Ρέκη. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον πολίτη που τα είπε και το σίγουρο είναι ότι μα διακατέχει μια εργασιομανία. Ελπίζω ότι δεν θα την χάσω τώρα και είναι γονιδιακό το θέμα, δεν πρόκειται να την χάσω. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.